Φίλες και φίλοι, σήμερα θα μιλήσουμε για τι άλλο, για τη Βουλή. Όλοι κάτσαμε να δούμε τι ακριβώς θα υποθεί για τα δάνεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και για τα δάνεια στα κόμματα. Είναι κόκκινα, λένε. Ήθελα να ακούσω κι εγώ από τον κύριο Πρωθυπουργό τουλάχιστον τον καταμερισμό ευθυνών. Φεύ, τίποτα. Με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έκανε επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος πριν τον είχε καθυλώσει με τα λεγόμενά του. Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα, κύριε Τσίπρα. Με το να λέμε εναντίον του άλλου, δεν βγάζει πουθενά η υπόθεση. Όλος ο κόσμος περίμενε να ακούσει για το ποιος έχει την ευθύνη για τα δάνεια αυτά. Να υποθεί ότι ο Τάδη ή ο Δίνα θα πάει στον εισαγγελέα. Δεν ακούστηκε λέξη για όλα αυτά. Αντίθετα, κατηγορίες για τον έναν, κατηγορία για τον άλλον. Δεν είναι αυτή πολιτική. Βέβαια θα μου πείτε ότι επειδή η Τσίπρας και εσύ κυβέρνηση θέλει να μείνει καλά βιδωμένη στην καρέκλα της, κάνει τα δύνατα δυνατά ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα. Όμως ο ελληνικός λαός δεν τα τρώει πια. Έτσι λοιπόν, ό,τι και να γίνει, θα πληρωθείτε κύριε Τσίπρα με το νόμισμα που σας αξίζει. Καλή σας μέρα.